Κύριε Καστρίτη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Όλα καλά? Όλα καλά, μια χαρά, ευχαριστώ πολύ. Είναι λίγο περίεργη αυτή η περίοδος τώρα χωρίς παιχνίδια, ε? Είναι λίγο... Η αλήθεια είναι, ναι, ότι είναι λίγο περίεργη, αλλά κοιτάζουμε τη θετική της πλευρά, είναι ευκαιρία για τους παίκτες μας να ξεκουραστούν, να συνεχίζουμε να δουλεύουμε κάποια πράγματα, παίζουμε και κάποια φιλικά. Οπότε περιμένουμε να περάσουν οι μέρες και να ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα. Κόουτς, το έχω λίγο απορία. Πώς κρατάς τους παίχτες Απρίλιο μήνα σε εγρήγορση με 3 εβδομάδες διακοπή? Δηλαδή, πώς τους κρατάς το ενδιαφέρον? Γιατί εντάξει, είναι και προς το τέλος της σεζόν. Οι περισσότεροι, όσοι είστε όπως την Κίνη, ας πούμε, έχουν και τα play-off στο μυαλό τους και έχετε μια διακοπή που νομίζω ότι μετά τη διακοπή θα δούμε ένα άλλο πρωτάθλημα σε σχέση με αυτό που βλέπουμε πριν. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν είναι πολύ εύκολο στην παρούσα φάση. Εμείς προσπαθούμε να παίξουμε αρκετά φιλικά παιχνίδια, ούτως ώστε να έχουμε ενδιαφέρον καθημερινά. Αλλά από την άλλη, αυτό που μας έχει εκπλήξει όλους μας πάρα πολύ ευχάριστα στην ομάδα είναι ότι τα παιδιά από μόνα τους δείχνουν τεράστια όρεξη καθημερινά και παρά τη διακοπή κάθε μέρα δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό και πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο αυτό για όλους μας. Πηγαίνοντας λίγο προς τα πίσω στη σεζόν μέχρι τώρα, ξεκινήσατε με πολλά θέματα τραυματισμών, με άσχημο ξεκίνημα, αλλά μετά τις αλλαγές και ρυθμό βρήκατε, νομίζω ότι κούμποσαν και οι καινούργοι παίχτες αρκετά καλά και πλέον η Κίμη είναι μια ομάδα η οποία σήμερα που μιλάμε και με 3 αγωνιστικές να απομένουν ως το τέλος, μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και την 6η θέση. Έτσι. Για πρώτη φορά στην ιστορία της είναι να μπει στα play-off. Είναι μια χρονιά που ξεκίνησε πολύ περίεργα και δύσκολα, αλλά στην πορεία της νομίζω ότι έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μέχρι τώρα τουλάχιστον, έτσι. Είναι αλήθεια ότι είχαμε πολύ δύσκολο ξεκίνημα. Καταρχάς ήμασταν μια καινούρια ομάδα, το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται χρόνος για να βρούμε τη χημεία μας. Είχαμε πολύ δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή του πρώτου γύρου, στην αρχή του πρωταθλήματος. Αν σε όλα αυτά μέσα συνυπολογίσουμε και 2 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς σημαντικών παιχτών που είχαμε, τότε καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη στο ξεκίνημα για εμάς. Παρ' όλα αυτά είχαμε τη στήριξη της διοίκησης, όχι μόνο τη στήριξη αλλά και με την συνδρομή της και με τη βοήθεια της διοίκησης κάναμε για τις απαραίτητες προσθήκες. Ήρθαν 3 Αμερικάνοι στην ομάδα, ο Μακφάντεν, ο Μαγκή και ο Κάιζερ, συν τον Νίκο τον Μπάρλο, το οποίο προσθήκαν πάρα πολύ σημαντική, μας βοήθησε πάρα πολύ. Και σταδιακά αυτοί οι παίχτες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία είχαν εξαιρετικό κλίμα και δούλευαν πάρα πολύ καλά, δέσαμε όλοι μαζί και νομίζω βλέπουμε τα αποτελέσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Coach, επειδή τα τελευταία χρόνια είναι λίγο σαν κανόνας να το πω αυτό με τις αλλαγές και τις προσθήκες, νομίζω ότι σε εσάς έτυχε λόγω κάποιων τραυματισμών ίσως στο ξεκίνημα. Είναι περισσότερο θέμα, να το πω λαϊκά, ότι πληρώνεις παίρνεις ή είναι και χημεία και χρόνος που χρειάζεται για να βρεις αυτό που ψάχνεις μέσα στη σεζόν? Γιατί αλλιώς να δουλεύεις από το καλοκαίρι και αλλιώς είναι μέσα στη σεζόν να προσθέτεις τέλος πάντων στοιχεία και χαρακτηριστικά. Είναι ένα συνδυασμό και των δύο, μπορώ να πω. Ισχύει και το ότι πληρώνεις παίρνεις, με την έννοια ότι αν κάποιος παίχτης είναι ακριβώς, σημαίνει ότι είτε στην Ευρώπη γενικότερα είτε στην Ελλάδα πιο συγκεκριμένα έχει ξαναγωνιστεί, έχει αποδείξει την αξία του, γνωρίζεις πράγματα για το χαράκτηρα του, οπότε είναι μικρότερο το ρίσκο που παίρνεις και γι' αυτό θα πληρώσεις και η τιμή του θα είναι υψηλότερη. Mm-hmm. Απ' την άλλη υπάρχουν και παίχτες φτηνοί οι οποίοι προφανώς δεν έχουν ξαναπαίξει στην Ελλάδα. Πολλές φορές είναι και ρούκι, δεν έχουν παίξει πάλι στην Ευρώπη. Εκεί νομίζω ότι χρειάζεται υπομονή. Χρειάζεται υπομονή, ειδικά σε καινούριες ομάδες που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν χημεία, όσο μάλλον για ξένους που πρώτη φορά έρχονται στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα, που ξέρουμε ότι το μπάσκετ είναι πολύ απαιτητικό και οι προπονητές είμαστε πολύ απαιτητικοί, έχει πολύ τακτική. Οπότε οπωσδήποτε και το έχουμε δει με πολλούς παίχτες. Αυτό όσο περνάει ο καιρός δουλεύει υπέρ τους. Βοηθάει, coach, το καινούριο σκηνικό που ζούμε από
πέρσι ουσιαστικά από το δεύτερο γύρο, αλλά φέτος κανονικά από την αρχή της σεζόν, οι έξι Αμερικανοί βοηθάνε. Δηλαδή, μήπως είναι λίγο πιο δύσκολη η δουλειά σας όταν πρέπει να βάλεις ακόμη περισσότερους Αμερικανούς μέσα στο ρόστερ? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, για μένα δεν έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Είτε οι έξι ξένοι δηλαδή, είτε είναι έξι Αμερικάνοι, είτε είναι τρεις και τρεις όπως ήταν. Είναι θέμα επιλογής της ομάδας και του προπονητικού επιτελείου κάθε φορά. Κανένας δεν σου απαγορεύει αν θες να έχεις και έξι κοινοτικούς. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι περισσότερο έχει να κάνει με επιλογή χαρακτήρων και σημαντικό θα ήταν κάποια παιδιά να έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα και τα προηγούμενα χρόνια. Είναι κάτι το οποίο σε βοηθάει να πιο σύντομα να αναπτύξει την ομοιογένειά σου. Δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει με Αμερικάνους ή κοινοτικούς. Ο αριθμός είναι 6. Μπορείς να μοιράσεις τις θέσεις όπως θες και βλέπουμε ότι και πολλές ομάδες δεν εξαντλούν καν τις θέσεις. Δηλαδή ναι, υπάρχουν και κάποιες ομάδες που έχουν 5 ξένοι. Τώρα βλέποντας την εικόνα του πρωταθλήματος μέχρι τώρα και αφήνοντας φυσικά έξω τους δύο μεγάλους, γιατί άλλο πρωτάθλημα είναι αυτό που παίζουν αυτοί και άλλο πρωτάθλημα αυτό που παίζει οι άλλοι 12, νομίζω ότι φέτος και ο ανταγωνισμός μέσα είναι πολύ μεγάλος, από το 3 μέχρι το 6. Υπάρχει ανταγωνισμός για τα play-off, υπάρχει ανταγωνισμός για την παραμονή. Ποια είναι έτσι η δική σας αίσθηση για τις θέσεις, για το πώς θα είναι μέχρι το τέλος σεζόν η κατάσταση, μέχρι το τέλος κανονικής περίοδος υπό τη φάση και μετά βλέπουμε στα play-off? Ναι, θεωρώ ότι φέτος βλέπουμε το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή από την περίοδο της κρίσης και έπειτα που τα budget έπεσαν, των ομάδων εννοώ, νομίζω ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι το πιο αμφίροβο και το πιο ανταγωνιστικό. Τα αποτελέσματα αυτό δείχνουν. Η βαθμολογία, αν την κοιτάξουμε όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό δείχνει. Και το γεγονός ότι τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος και η μάχη της τετράδας, της τριάδας αν θέλετε, και η μάχη το play-off και της παραμονής είναι ακόμα ανοιχτές. Οπότε θεωρώ ότι αυτό από μόνο του λέει πολλά. Έχετε μπροστά σου τώρα, μου είπατε ότι σήμερα είχατε και ένα φιλικό με το Λαύριο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, παίξαμε. Σήμερα το φιλικό με το Λαύριο, Παρασκευή και, Σάββατο έχετε δύο φιλικά με τον ΠΑΟΚ. Ναι, το Παρασκευή προπονητικού χαρακτήρα και το Σάββατο ένα φιλικό στο Αλιβέρι φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Πολύ ωραία. Έχετε αντιμετωπίσει ήδη δύο φορές τον ΠΑΟΚ σε άλλη κατάσταση στο ξεκίνημα της σεζόν, σε άλλη κατάσταση τώρα πριν λίγο καιρό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φέτος παλεύει για το 3, για τη θέση 3 στην κανονική περίοδο, έχει κάνει και αυτός αρκετές αλλαγές γιατί ξεκίνησε άσχημα και τώρα έφτασε στο σημείο να έχει κάνει 7 συνεχόμενες νίκες πριν τη διακοπή. Ναι. Πώς βλέπετε την πορεία του μέχρι τώρα, και το ρωτάω γιατί έχετε και τα δύο φιλικά μπροστά, και αν θεωρείτε ότι μπορεί έτσι να πετύχει το στόχο του και να είναι στο τέλος και τον play-off μέσα στη τετράδα? Ναι, νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε στην αρχή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια ομάδα με καινούριο προπονητή σε μια νέα κατάσταση και με αρκετούς νέους παίκτες. Εάν συνυπολογίσουμε ότι είχε και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, το οποίο σημαίνει πολλά παιχνίδια, λίγες προπονήσεις, πολλή κούραση, το ξεκίνημα δεν ήταν όσο καλό είναι τώρα. Αλλά νομίζω ότι αυτό δικαιολογείται 100% από αυτά που είπαμε. Πλέον βλέπουμε ότι χωρίς τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ο ΠΑΟΚ έχει βρει το ρυθμό του, έχει κάνει πολύ μεγάλο σερί νικών, το οποίο τον έχει φέρει στη τρίτη θέση. Φαίνεται ότι πλέον η ομάδα πατάει στα πόδια της, παίρνουν αυτό ακριβώς που ζητάνε. Και θεωρώ ότι από τη στιγμή που τρεις αγώνες πριν το τέλος βρίσκεται στη τρίτη θέση, είναι στο χέρι τους να διεκδικήσουν μέχρι τέλους την τρίτη ή την τέταρτη θέση. Ωραία. Coach, επειδή είναι και τα play-off της Ευρωλίγκας σε εξέλιξη και έχουμε τη συμμετοχή δύο ελληνικών ομάδων, οι πληροφορίες που λένε την προηγούμενη εβδομάδα ήσουν και στην Αθήνα και όταν παρακολούθησες και το μάτς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, τώρα είναι σε εξέλιξη το μάτς του Παναθηναϊκού βέβαια. Ναι. Σαν κάτι λίγο να χάσανε, νομίζω, οι δύο ομάδες μας. Εννοώ ότι αυτές οι ήττες που κάνανε εντός έδρας μπορεί τελικά να αποβούνε και μοιραίες στην προσπάθεια που κάνουν για το Final Four. Ναι, μπορεί και όχι. Κοιτάξτε, το
το επίπεδο της Ευρωλίγκα είναι πολύ υψηλό. Πολλές φορές το πλεονέκτημα της έδρας έχουμε δει ότι δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν αποκλειστεί έχοντας το πλεονέκτημα έδρας και έχουν προκριθεί πολλές φορές έχοντας το μειονέκτημα. Νομίζω ότι οι έδρες σε αυτό το επίπεδο δεν παίζουν τόσο μεγάλη σημασία. Ήδη βλέπουμε σήμερα ο Παναθηναϊκός ότι πηγαίνει σε ένα κλειστό παιχνίδι. Μακάρι να τα πάει καλά. Από ό,τι φαίνεται θα είναι μέσα στη διεκδίκηση της νίκης. Οπότε με μεγάλη πίστη και εμπιστοσύνη στις ομάδες μας και με όλες μας τις ευχές, ευχόμαστε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να μπορέσουν να ανατρέψουν την κατάσταση και να προκριθούν στο Final Four. Ωραία. Επειδή βλέπω ότι ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο, σε αφήνω να συνεχίζω να το βλέπει, coach, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια να έχετε. Δική καλό μου χαρά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν.